Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Στυλιανού. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είναι πολλοί γνωστοί, άγνωστοι, φίλοι, αγαπημένοι. Ό,τι καλύτερο. Συνηθίζω πάντοτε να εύχομαι πρωτίστως για την υγεία και ακολούθως για την προκοπή που σημαίνει δουλειά και φυσικά οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Δίνουμε ευχές συνήθως εγκάρδιες, θα ρω ότι είναι οι ευχές, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, αλλά είναι προφανώς μια εποχή που δεν πιάνουν ιδιαίτερα. Και αν θέλετε να το δούμε έτσι από μια διαφορετική οπτική, όταν κάνεις μια ευχή, το θέμα είναι τι επικαλείσαι. Τι επικαλείσαι για να υλοποιηθεί η ευχή σου. Ακούω την εκπομπή του σχόλιο της ημέρας με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση από την e-pavla-thraki-news.gr. Μια μέρα σήμερα χειμωνιάτικη καθαρά. Μπήκε ο χειμώνας. Ναι, σήμερα φαίνεται τελικά ότι μπήκε ο χειμώνας και είναι τύχη αγαθή, θα έλεγα, ότι σήμερα αναμένεται και αύριο η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης της πρώτης δόσης. Αυτό δηλαδή που γκρίνιαζα χθες στην εκπομπή μου, πληροφορούμαστε ότι σήμερα ή αύριο γίνεται πράξη. Να το δούμε όμως, να δούμε τα χρήματα στους λογαριασμούς των ανθρώπων που περιμένουν πώς και τι έστω αυτό το πενιχρό βοήθημα που θα μπορέσει να μετριάσει το κόστος της δαπάνης για την θέρμανση. Τώρα καταλαβαίνουμε, σήμερα αρχίζουμε πλέον και καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το αγαθό της θέρμανσης το χειμώνα και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω οι ευαίσθητες ηλικίες που κουρνιάζουν στη γωνιά τους και το μόνο που θέλουν είναι ένα πιάτο ζεστό φαΐ, την ζεστασιά τους και την υγειονομική τους περίθαλψη. Αυτά τα τόσο απλά, τα αυτονόητα και συγχρόνως αρκετά σπάνια για την εποχή μας στη χώρα μας αγαθά, είναι αυτά που πρέπει να εξασφαλιστούν για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, φυσικά για όλο τον κόσμο. Αλλά μιας που αναφερόμαστε στη δική μας τη χώρα, πρέπει να είναι το αυτονόητο η διασφάλιση των στοιχειωδών αυτών αγαθών για όλους τους Έλληνες πολίτες. Και για να μην έτσι παρεξηγηθεί ο λόγος μου, μακάρι ευχή θα ήταν να ήταν και για όλους τους ανθρώπους επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Θα δώσω μια μικρή παράταση σε ένα θέμα το οποίο έχει κουράσει όπως και να το κάνουμε. Τις τελευταίες ημέρες με τόσα προβλήματα ακούμε διάφορες συζητήσεις, κόντρες, ηρωνίες, αναλύσεις για ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά ταπεινό, θα έλεγα, κατά την άποψή μου. Αναλυτάδες προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα που προέκυψε στην μεθόριο του Αγίου Κωνσταντίνου με τους περίφημους οικίσκους του Καραλίδη. Έτσι έμειναν στην ιστορία. Η οικίσκη του Καραλίδη. Γιατί, κυρία μου? Δεν ήμουν εγώ αυτός που έβγαινα και έλεγα ότι καθαρίζω εγώ. Έτσι. Με απλά λόγια. Είπε ο κύριος Καραλίδης ότι είναι θέμα ημερών η υλοποίηση των οικίσκων στην περιοχή. Και μιλάμε τώρα για σπιτάκια λίγο μεγαλύτερα από αυτά των σκύλων. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Όλο αυτό το μεγάλο έργο για το οποίο υπάρχουν όλες αυτές οι διατριβές, συγγνώμη, οι προστριβές μεταξύ πολιτικών, ανακοινώσεις, ερωτήσεις στη Βουλή, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με δυο οικίσκους, τρεις δεν ξέρω πόσοι θα είναι, λίγο μεγαλύτεροι από τα σπιτάκια που έχω εγώ για την Κιάρα και τη Ρόξη. Είναι τα σκυλάκια μου. Α, παίρνουν περισσότερα σκυλάκια και σε ανθρώπινη μορφή θα παίρνουν, ξέρω εγώ, δυο τις νοματέους. Αυτή είναι η ιστορία.
Επιτρέψτε μου να δώσω και εγώ μια μικρή παράταση έτσι, στη συζήτηση, όχι ως αναλυτής, γιατί αλίμονο αν κάποιος θεωρούσε ότι θα έπρεπε να κάνει πολιτική ανάλυση για τα σκυλάκια της δρόξης, συγγνώμη, για τα σπιτάκια της δρόξης και της κιάρας. Ξεκινάει λοιπόν το θέμα της οδειόδου επί ημερών Παυλίδη. Κάνει τη δίωδο ο Παυλίδης, νομάρχης. Ακούει τα εξαμάξεις από τους μισούς, τους περισσότερους αν θέλετε, ακούει και κάποια θετικά από κάποιους άλλους για τη δίωδο αυτή. Ενώ την κάνει ο Παυλίδης, νομάρχης Ξάνθης, τη δίωδο και ακούει τα όσα ακούει, έρχεται ο ΓΑΠ, γάτα ο ΓΑΠ, έτσι, ο Γεωργάκης Ανδρέα Παπανδρέου, φέρνει και τον Μπορίσοφ, τον ομόλογό του τότε της Βουλγαρίας, και κάνουμε μια τεράστια εκεί εκδήλωση τα εγγένεια, πετάγοντας στην ουσία απ' έξω τον κατασκευαστή του έργου, τον Γιώργο τον Παυλίδη. Γκοτζάμ δύο πρωθυπουργοί. Και τι δεν έφτασε, μέχρι και η CIA έτσι ήρθε πριν από τον Γεωργάκη, χαριτολογώ βέβαια, για να γίνει μια σωστή φιέστα. Και να οι χοροί, και να τα λύκια Ελληνίδων που πήγαν για να το προβάλλουν και από εκεί άλλα χορευτικά, και να οι σούβλες, και να τα κοκορέτσια, και να οι βαρύγδουπες δηλώσεις, πρωθυπουργοί και τα λοιπά, για μια δίωδο για την οποία δεν μερίμνησε ποιος, ρε Φώτη Καραλίδη, ο πρωθυπουργός σου ήταν, ο σύντροφος του Γεωργάκης Παπανδρέου ήταν. Αυτός δεν ήταν τότε που έκανε τις φιέστες. Άρα τι μας λες τώρα, και εσύ και ο Σαλτούρος ο Δημήτρης, μας λέτε ότι ο αρχηγός μας έκανε φιέστα για ένα έργο αλουνού και συνέχεια δεν με ρίμνησε, εφόσον εσείς τον δίνετε τώρα, εσείς λέτε ότι ήταν θέμα κεντρικής απόφασης, ότι είναι θέμα υπουργείων, λέει, πρέπει να περάσουν αυτά τα σπιτάκια από 2-3 υπουργεία, έλεος. Ήρθε λοιπόν ο ΓΑΠ, έκανε τις φιέστες ο αρχηγός σας και δεν με ρίμνησε, έτσι ώστε να γίνει το στοιχειώδες, να μπουν δυο σπιτάκια. Γκοτζαμάν πρωθυπουργός. Και έρχεστε τώρα εσείς σήμερα, οι δικοί του σύντροφοι, εσείς τον υμνούσατε, δεν τον υμνούσαμε εμείς, εγώ τον κατακεράβνωνα. Και λέτε ότι πρέπει να περάσει από το τάδε υπουργείο, από το δίνα υπουργείο, από τον τάδε υπουργό. Αγωνίζεται τώρα ο Δημήτρης, ο φίλος μου Σαλτούρος, να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες για να περάσουν από τα υπουργεία, γαμώ τα υπουργεία του, συγγνώμη για τη φράση μου, έτσι. Από την άλλη ο Καραλίδης λέει, εγώ θα έφτανα στο στάδιο κατασκευής, αλλά να μπλέκεται εκεί, αλλά προηγουμένως έχει κάνει δηλώσεις ο Καραλίδης λέγοντας ότι καθαρίζω εγώ. Άρα μας δούλευες, Φώτη Καραλίδη, όταν είπες ότι εγώ θα κάνω τα σπιτάκια και δεν γνώριζες ότι έπρεπε να περάσουν από 700 υπηρεσίες Αθήνας, ή άσχετος είσαι και δεν το ξέρες, ή το ξέρες και μας δούλευες, δεν το κάνεις. Αυτή είναι η κοινή λογική. Και ερχόμαστε τώρα σήμερα για τα σπιτάκια τώρα, επαναλαμβάνω έτσι, τα λίγο μεγαλύτερα από σκυλόσπιτα, να έχουμε κοινή γη και ουρανό, να μην έχει τρέξει βουλευτής ή βουλευτάδες ή αντιπεριφερειάρχης τόσο πολύ, όσο για άλλα υπαρκτά σημαντικά προβλήματα του τόπου. Και να γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, τίτλοι σε εφημερίδες, να τρέχουν και οι δημοσιογράφοι από πίσω τους, εκ των πραγμάτων, να δούμε τι γίνεται με τα σπιτάκια και όλα αυτά τα οποία είναι χωρίς ουσία φυσικά. Γι' αυτό και ο τίτλος της σημερινής εφημερίδας μας, της Τράκης, είναι ότι τίποτα επί της ουσίας, πολλής λόγος για τους καυγάδες. Αυτή είναι η παθογένεια που μας φύρει και σαν λαό και σαν τόπο, γιατί κολλάμε στην άνω τελεία και αφήνουμε όλο το κείμενο της έκθεσης να πάει χαμένο. Έτσι λοιπόν, επανάληψη σύντομη. Ο Γεωργάκης Παπανδρέου ήρθε να πάρει τις δάφνες του Παυλίδη που έκανε το έργο. Υπουργός τότε καινούριος, είχε μπροστά του μια τριετία, τετραετία και δεν φρόντισε να κάνει τα στοιχειώδη. Μόνο για τη φιέστα ήταν τότε. Και από πίσω το έτρεχε και ο Καραλίδης, αν θυμάστε, και ο Σαλτούρος και όλοι τους. Από πίσω το εννοώ από το κόμμα που ψήφισαν και στήριζαν. Δεν τα έκανε, άρα ήρθε για τη φιέστα ο Γεωργάκης. Και τώρα
βγαίνει ο Καραλίδης και λέει εγώ θα το κάνω, ενώ ξέρει ή δεν ξέρει ότι δεν μπορεί να τα κάνει, τότε τι τα λέει ότι θα τα κάνει? Μην μας περνάτε για χαχόλους. Θα βάλουμε τώρα και τον εκπρόσωπο του State Department να παρέμβει, ενδεχομένως να βάλουμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παρέμβουν στην ελληνική κυβέρνηση για να γίνουν οι οικίσκοι έλεος στη δίωδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί καταντήσαμε. Αυτές είναι οι δυνατότητές σας. Να κινούμε γη και ουρανό για δυο σπιτάκια. Και να γίνεται τεράστιο θέμα. Τι άλλο να πω. Στο διατάφτα όμως, οι περισσότεροι από δάφτους αναθεματίζουν την ώρα και τη στιγμή που έγινε η δίωδος και υποστηρίζουν άλλα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Είναι εύκολο, κυρία μου, όταν κάποιος πολιτικός ή πολιτικάντης ή αυτοδιοικητικός ή οποιοσδήποτε άλλο βγαίνει και κάνει δηλώσεις, να λέμε μπράβο το παλικάρι, θα κάνω αυτό, μπράβο, κάνω εκείνο, μπράβο. Γι' αυτό έχω πει και είναι δόγμα στη ζωή μου ότι αν δεν δω αποτέλεσμα δεν λέω σε κανέναν πολιτικό ή σε κανέναν πολιτικάντη μπράβο. Και γιατί να το πω άλλωστε, τι θα κάνει τη δουλειά του? Αλλά αν δεν δούμε αποτέλεσμα. Λέγαμε μπράβο στον Καραλίδη 7 μήνες πριν δοθεί το κομμάτι της γέφυρας στον Πετεινό, 10 μέτρα γέφυρα, ένα χρόνο έκανε. Και 7 μήνες πριν βγαίναν οι μνητές του και λέγαν μπράβο τον Καραλίδη που θα το κάνει. Και έγινε 7 μήνες μετά. Αυτά είναι που μας τρώνε. Φταίνε όχι μόνο οι πολιτικοί. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, οι σπάτουλες. Φταίνε και όλοι αυτοί οι κολαούζοι που χτυπάνε στην πλάτη χαϊδευτικά τους πολιτικούς ενώ δεν κάνουν τίποτα. Πάμε παρακάτω γιατί τώρα έχω ανάψει, κυρία μου, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε μου μάλλον, αλλά νιώθω έτσι λίγο χαχόλος με όλη αυτή την ιστορία. Πάμε παρακάτω. Χθες είχε ένα... στήθηκε ένα μικρό τερένο εκεί πέρα στην συνεδρίαση του επιμελητηρίου. Δεν ξέρω αν το έδειξε ο Γιάννης ο Κορέγας. Να πω με την ευκαιρία χρόνια πολλά στον φίλο μου τον Στέλιο τον Μωραΐτη που γιορτάζει σήμερα, με το οποίο όμως διαφωνώ κάθετα στο θέμα της υπόθεσης όπως έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπήρξε μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Παναγιώτου και της κυρίας Κίτσου, μάλλον η κυρία Παναγιώτου αντεπιτέθηκε στην κυρία Κίτσου λέγοντας ότι προσωπικού βάζεις ενώ εγώ είμαι επαγγελματίας, διαχειρίζομαι προγράμματα και με στοχοποιείς και όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά λίγο πολύ, αλλά διαφωνώ ως προς το εξής. Δεν έχει τίποτα να κρύψει ή να φοβηθεί το επιμελητήριο και είναι θέμα της κυρίας Παναγιώτου. Η κυρία Παναγιώτου είναι μια εξωτερική συνεργάτης. Αύριο, όπως πολύ σωστά ανέφερε χθες, θα είναι ιδιώτης. Θα είναι, προφανώς θα έχει ένα γραφείο μελετών και θα κάνει επενδυτικά προγράμματα για ιδιώτες. Εδώ λοιπόν είναι ένας θεσμός που πρέπει να προασπίσει το γόητρό του. Τι το πιο απλό? Να δοθεί δηλαδή τουλάχιστον στα μέλη της διοίκησης το περιθώριο να γνωρίζουν πώς ελύσεται το όργανο στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη θέση του Μωραΐτη λοιπόν, Στέλιο, θα έκανα αυτό που πρότεινε η Ελένη Κίτσου. Όχι γιατί το πρότεινε ένας συνεργάτης μου, γιατί είναι συνεργάτης του η Ελένη Κίτσου, αλλά γιατί είναι το αυτονόητο. Θέλετε να δείτε πώς κυλά το πρόγραμμα? Ελάτε. Ιδού πεδίο λαμπρών. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, το αν σας έχουν εμπιστοσύνη ή όχι, είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς να απαιτείς από τον άλλο να σου έχει εμπιστοσύνη, αν δεν το ανοίξεις τα χαρτιά σου διάπλατα. Αυτό είναι λοιπόν το αυτονόητο και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να κινηθεί το θέμα για να τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση και καμία υπόθεση στο επιμελητήριο δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι προσωπική υπόθεση του κυρίου Τάδε ή της κυρίας Τάδε. Το επιμελητήριο είναι ένας θεσμός που το πληρώνουμε όλοι μας. Και άρα, όχι μόνο τα μέλη της διοίκησης αλλά και ευρύτερα τα μέλη του έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Όχι βέβαια πριν κοπεί κάθε παραστατικό πώς δικαιολογείται, αλλά πώς κινούνται όλα αυτά τα χρήματα και όπου πάνε. Και όταν αναφέρομαστε σε γενικότητες, να μπορούν ανά πάσα στιγμή όταν ζητούνται εξηγήσεις ή επεξηγήσεις να δίδονται σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το απλό
το οποίο το αφήνουμε και κρατάει χρόνια σαν κολόνια και φέρνει δυσάρεστες επιπτώσεις στα λειτουργικά του επιμελητηρίου μας. Όσον αφορά την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δηλαδή την πρόταση που έχει καταθέσει η διοίκηση και προσωπικά ο Μωραήτης ο Στέλιος για να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή και να πάρουμε ως πόλη τον τιμητικό φυσικά αυτό τίτλο, εδώ θα συμφωνήσω με την ηγεσία του ΕΒΕ. Δεν κατάλαβα ρε παλικάρια, και αναφέρομαι στους επικριτές, στους ήρωνες, στους μεγάλους σχολιαστές. Όταν βλέπουμε να κάθεται ένα όργανο να μην κάνει τίποτα ή να κάνει κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα, το ασκούμε κριτική. Όπως και εγώ ασκώ κριτική τα τελευταία 20 χρόνια και στο επιμελητήριο, σαφώς και στην ηγεσία του. Και έτσι πρέπει δηλαδή. Όταν βλέπουμε κάτι, έστω και ας είναι μεγάλο και τρανό, γιατί δηλαδή να είμαστε μόνο για τα μικρά και τα λίγα? Δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην πάμε ένα βήμα παραπάνω, έστω και σαν σκέψη? Θα μας κοστίσει κάτι? Ή αν μας κοστίσει 5 δραχμές, λέω, γιατί δεν είμαστε για περισσότερα, το αποτέλεσμα στο φινάλε κάνεις μια μελέτη, ρισκάρεις. Οι μελέτες που γίνονται για τα έργα και πληρώνονται δεν υλοποιούνται πάντοτε, αλλά βάζεις με ένα μπούσουλα και τις κυνηγάς. Για τη μελέτη του μεγάλου αρδευτικού πληρώσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεχομένως το έργο να μην γίνει ποτέ, αλλά αν δεν βάζαμε μπροστά τη μελέτη θα υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει. Ενώ τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο αρκετά μεγάλο για να γίνει. Πάω λοιπόν στο Ξάνθη πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο Θανάσης Οξυνίδης, ο φίλος μας, το ειρωνεύτηκε λέγοντας φλωρινοκατινιώτιδες και όλες αυτές τις ιστορίες με τις οποίες διαφωνώ κάθετα. Χάνεις, Θανάση Οξυνίδη, από αυτήν την ειρωνία που πουλάς για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα μπορούσε να την κάνεις την κριτική σου αρθρώνοντας πολιτικό λόγο τον οποίο ξέρεις πολύ καλά και με ορισμένες, μάλλον με συγκεκριμένες προτάσεις ή ενστάσεις να γίνει ένας διάλογος. Όταν βγαίνεις και κάνεις λόγο για φλωρινοκατινιώτιδες, υποτιμάς τον εαυτό σου και όχι τον άλλο. Πρώτο, η ειρωνία δεν είναι αποδεκτή από κανέναν. Συχαίνω με την ειρωνία από όπου και αν προέρχεται. Και δεν είναι μόνο ο Θανάσης που στην παρούσα φάση πέφτει σε σφάλμα, κατά την άποψή μου, είναι κάποιες άλλες ουρές. Οι ουρές οι οποίες θεωρούν ότι η ειρωνία είναι όπλο. Η προσπάθεια και ο κόπος είναι όπλο. Και αν έχεις ενστάσεις και αντιρρήσεις, τεκμηριωμένα τις καταθέτεις. Όπου ακούω λοιπόν ειρωνία, μου προκαλεί έμετο, αναγούλα. Πάμε στο διατάφτα. Είναι ουτοπική η πρόταση Μωραήτη και του ΕΒΕ να διεκδικήσουμε ένα τέτοιο τιμητικό τίτλο για την πόλη μας? Βγαίνεις και το λες. Δεν έχεις καμία, μα καμία τύχη να το κάνεις, Μωραήτη, οπότε μόκο, κάτσε στη θέση σου. Και ποιος είναι αυτός? Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός που θα βγει και απριόρι θα δώσει τελεσίδικα μια τέτοια απάντηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση? Υπάρχει έστω και μια πιθανότητα? Φαντάζεστε κάποια στιγμή, έστω μετά από 5 ή 10 ή 15 χρόνια, η Ξάνθη μας να καταστεί πράγματι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης? Έστω και μια πιθανότητα υπάρχει? Αν ναι, τότε χαλάλη να το δοκιμάσουν. Αν όχι, περιτεύουν οι ειρωνίες. Λες απλά διαφωνώ, γιατί είναι ουτοπικό, γιατί αν θα δώσουμε έστω και 5 δραχμές είναι τζάμπα και τελειώνει η ιστορία. Αυτή είναι η άποψή μου στο θέμα. Και πραγματικά απογοητεύομαι όταν από έγκριτους πολιτικούς ακούω, αντί για τεκμηριωμένες προτάσεις, ειρωνίες. Πάμε παρακάτω. Έγινε ένα συνέδριο το περασμένο διήμερο, Σαββατοκύριακο, στην Κομωτινή. Λοζάνη 90 χρόνια και συζητήθηκαν θέματα όπως η Σαρία κτλ. Κτλ. Ένα συνέδριο το οποίο εξ αρχής είπα πως δεν βλέπω
τον λόγο για να γίνει. Είδα και τους ομιλητές. Ήταν στα πλαίσια ενός προγράμματος καλοπληρωμένου, το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση των μουσουλμάνων παιδών. Πολλά λεφτά, το έχουμε πει και άλλη φορά. Πολλά λεφτά όμως. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έπρεπε να δικαιολογήσουν και ένα συνέδριο. Τζουπ λοιπόν, Sky Meet Λοζάνη. Έρχεται φυτευτός, γνωστός και μάλιστα συνάδελφος την Κομωτινή και λέει: εγώ θέλω να κάνω την εισήγησή μου στα τουρκικά. Χωρίς να υπάρχει επίσημος μεταφραστής της τουρκικής γλώσσας ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να προβλέπετε κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ένα συνέδριο ελληνικό ήταν. Στην Ελλάδα έγινε, δεν έγινε στην Τουρκία. Γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Ο τύπος, εγώ λέει: γουστάρα να μιλήσω τουρκικά. Και βγαίνουν οι διοργανωτές, και εκ των οποίων όχι μόνο η κυρία Δραγώνα και η κυρία Φραγκουδάκη, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, ο κύριος Καλατζής, και λέει: δεν υπάρχει λόγος, για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη γλώσσα. Περίμενα λοιπόν να ακούσουμε κριτικές και πέσαν όλοι να φάνε ποιον. Όχι τον κύριο Ντεντέ Ευρέν της Ατζινλίκα, που θέλησε ουσιαστικά να κάνει μια σπέκουλα μέσα από ένα τέτοιο συνέδριο, αλλά τον κύριο Καλατζή, ο οποίος είπε το αυτονόητο και τ' άκουσε τα εξαμάξεις. Εδώ έχουμε ξεφύγει. Ο άνθρωπος είπε ότι η Λοζάνη, η συνθήκη, είναι βασισμένη στη βάση της αμεβαιότητας και χαίρομαι ιδιαίτερα που η χώρα μου, η Ελλάδα, δεν λειτουργήσε με βάση την αμοιβαιότητα το 1955, το 1965, το 1964, όταν δηλαδή δέχτηκε τα τρομακτικά πογκρόμ διωγμών το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα της Τουρκίας. Αν λοιπόν τότε θέλαμε να βάλουμε σε ισχύ τη συνθήκη της Λοζάνης, έπρεπε το ίδιο να υποστεί και ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ελλάδας. Τα πογκρόμ των διωγμών τα δέχτηκε ο ελληνικός πληθυσμός της Τουρκίας. Και αυτό είπε ο άνθρωπος, ότι η Ελλάδα δεν λειτουργήσε στη βάση της αμοιβαιότητας, κατέλησε τη συνθήκη της Λοζάνης, όμως γιατί σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων εδώ, των συμπατριωτών μας, Ελλήνων Μουσουλμάνων. Αν θέλουμε να μιλάμε για την Λοζάνη και τη συνθήκη της Λοζάνης. Και ερχόμαστε σήμερα που δεν ισχύουν πλέον τα πληθυσμιακά στοιχεία ώστε να ισχύσουν και οι αμοιβαιότητες, παρόλα αυτά όμως η χώρα μας τηρεί όλα τα προβλεπόμενα, ενώ η Τουρκία από την άλλη πλευρά σαφώς και συμπεριφέρεται αλαζονικά. Είπε και κάτι ακόμη ο κ. Καλάτσης, ότι εδώ θέλουν να λειτουργήσουν την Αγία Σοφιά σαν τζαμί μουσουλμανικό, προσβάλλοντας 2,2 δισεκατομμύρια χριστιανών σε όλο τον πλανήτη. Για όλα αυτά λοιπόν το συνέδριο δεν πραγματεύτηκε τίποτα απολύτως. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ανοιχτά μυαλά, όλοι αυτοί που επαγγέλλονται την κουλτούρα και την πρόοδο, δεν συγκινήθηκαν να πούν το παραμικρό για το σημείο αναφοράς της χριστιανοσύνης σε όλο τον κόσμο, την Αγία Σοφιά. Κανένας. Όμως υπεραμύθηκαν του δικαιώματος σε εισαγωγικά του ανθρώπου που ήθελε να κάνει σπέκουλα να εισάγει την τουρκική στο συνέδριο που έγινε στην Κομωτινή. Τι να πω, λυπάμαι αν μη τι άλλο, λυπάμαι για κάποιους οι οποίοι υποτίθεται είναι και θεματοφύλακες των πραγμάτων στη χώρα μας. Λυπάμαι. Για κάποιους παπαγάλους βέβαια και κάποια τσανάκια, ας μου επιτραπεί να πω από το ακροατήριό μου, είναι γνωστό το πώς συμπεριφέρονται. Όπου φυσάει άνεμος πάμε, όπως λέγεται τραγούδι. Φυσάει κατά εκεί, πάμε κατά εκεί. Φυσάει κατά αλλού, πάμε κατά αλλού. Και πνεύμα, ηρωνία, εκ του ασφαλούς. Για τους υπόλοιπους όμως, τους οποίους εκτιμώ ότι
είναι και πρέπει να είναι τουλάχιστον σοβαροί, και όχι μόνο πολιτικούς αλλά και τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, περιμένω, θα περίμενα μάλλον, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τα πράγματα που αφορούν στην Ελλάδα πρωτίστως και στη συνέχεια για τα πράγματα που αφορούν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ή σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ούτε πατριδοκαπηλεία, ούτε υπέρμετρος ή εθνικισμός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μία παρατήρηση και ένα παράπονο. Αγαπήσουμε επιτέλους και λίγο την Ελλάδα. Ας φροντίσουμε και λίγο επιτέλους για τα δικαιώματα της Ελλάδας. Μη σπέβδουμε τόσο εύκολα να στηρίξουμε όλους όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ελλάδα. Και αυτά τα λέω για τα υποτιθέμενα ανοιχτά προοδευτικά μυαλά που τρομάραντος, για να μην πω καμιά άλλη φράση, νομίζουν ότι έτσι προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Πάμε παρακάτω. Και τελειώνω με αυτό. Πιο ανθρώπινο, πιο κοινωνικό, πιο καθημερινό. Χθες ένας νέος άνθρωπος απείλησε σε εισαγωγικά να δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης. Πληροφορούμε, γιατί το ρεπορτάζ άλλα έδειξε από αυτά που κάποιοι πρόλαβαν να δημοσιεύσουν ή να πούν, ότι δεν υπήρχε θέμα οικονομικό, δηλαδή ήταν ένα θέμα επιβίωσης, ήταν μια απενεννοημένη προσπάθεια για καθαρά προσωπικούς, συναισθηματικούς, οικογενειακούς λόγους. Ούτε ουσίες, ούτε αλκοόλ, όπως ενημερωθήκαμε στην αρχή και εμείς, ούτε οικονομικά προβλήματα, αλλά καθαρά ψυχολογικά, μάλλον συναισθηματικά, οικογενειακά προβλήματα που οδήγησαν τον νεαρό αυτό συμπολίτη μας σε μια τέτοια απόφαση. Όμως εδώ τελείωσε το πράγμα. Καλά θα κάνουν και όσοι ασχολούνται, όπως και εγώ άλλωστε, με την καταγραφή της καθημερινότητας, να είμαστε διακριτικοί και να αφήνουμε τα πράγματα όταν λήγουν κατευχήν. Όμως το θέμα είναι πως η ψυχή του ανθρώπου, γενικότερα η ψυχολογία μας, έχει διασαλευθεί, η ψυχολογία μας, επαναλαμβάνω, έχει διασαλευθεί, και όχι μόνο λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και για όλες τις κρίσεις που ακολουθούν την οικονομική και που είναι κρίσεις αξιών, κρίσεις συνείδησεων και όλες αυτές οι τεχνητές κρίσεις που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργούν και να κρατούν ζεστές ώστε να προσανατολίζουν τον κόσμο. Γιατί συμφέρει ο κόσμος να είναι διηρεμένος. Διαιρημένος, ο ελληνισμός είναι εύκολο θύμα. Έξω λοιπόν από αυτά που κάποιοι θεωρούν στερεότυπα, που είναι η οικογένεια, που είναι αυτή η ίδια η Ελλάδα άσχετα να μας πληγώνει, η πατρίδα μας, που είναι οι ηθικές αξίες, οι παραδόσεις μας, η θρησκεία μας. Έξω από όλα αυτά λοιπόν είμαστε ένα κοπάδι πρόβατα ανάμεσα σε ένα κοπάδι λύκων. Και όσο βάλλονται αυτές οι αξίες, τόσο θα είμαστε και εμείς πιο ευάλωτοι. Τι άλλο να πω, αυτή είναι η σκέψη μου και η ευχή μου να μπορέσουμε να επανέλθουμε όχι σε αυτά που ονομάζουν στερεότυπα, αλλά στις παραδοσιακές μας αξίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα. Αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής μας για αύριο γύρω στις 12 παρά 20. Ευχόμενος να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί μέχρι τότε όλοι μας. Να είμαστε εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.